Βρισκόμαστε σήμερα στο τεχνικό γραφείο K4 Station του Κιλκής με αφορμή την νέα ιστοσελίδα της εταιρείας που βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο εδώ και λίγες ημέρες. Μαζί μας, όπως βλέπετε, βρίσκεται ένας εκ των ιδρυτών του γραφείου, ο πάντα ανήσυχος και δημιουργικός Θανάσης Βαφιάδης. Τοπογράφος μηχανικός, μελετητής, ερευνητής, συγγραφέας, εισηγητής σε πληθώρα επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων αλλά και εκδηλώσεων, συλλέκτης σπάνιων φωτογραφιών. Μια πολυσχηδής προσωπικότητα θα λέγαμε, που κάθε πρωτοβουλία που φέρει την υπογραφή του κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον των συμπατριωτών του. Σήμερα θα μιλήσουμε όχι μόνο για το τεχνικό γραφείο, αλλά και για την προσωπική ξεχωριστή πορεία που έχει χαράξει ως συγγραφέας και ερευνητής. Κύριε Βαφιάδη, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το γραφείο που συμπληρώνει φέτος 32 χρόνια από την ίδρυσή του. Πώς προέκυψε η ονομασία K4 Station, ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω και σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται? Καταρχήν, καλώς ήρθατε στο γραφείο μας. Βρισκόμαστε στο Πατάρι. Ό,τι έχει συμβεί μετά το 2004 έχει δημιουργηθεί σε αυτό το χώρο. Τώρα για την περίεργη ονομασία μας. Όταν φτιάξαμε το γραφείο, θέλαμε κάτι από Κιλκής να το σηματοδοτεί. Επομένως ήταν το ΚΑΠΑ. Το 4 ήταν οι 4 συνέτεροι. Εγώ, ο Παναγιώτης ο Κιμετζετζίδης, ο Τάκης ο Τερζίδης και ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης. Το station είναι ένας φόρος από τη δουλειά μας. Είναι το πολυγονομετρικό σημείο, η στάση. Αυτή είναι η εξήγηση του ονόματός μας. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείστε? Και σε όλες τις κατηγορίες των μελετών. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε τοπογραφικές και πολεοδομικές μελέτες, σε συγκοινωνιακές μελέτες, σε υδραυλικές μελέτες και σε αποτυπώσεις κτηρίων. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες των μελετών καταλαβαίνετε ότι έχει και άλλες υποκατηγορίες, θα τις πούμε έτσι. Δηλαδή οι πολεοδομικές μελέτες έχουν τα τοπικά ρημοτομικά, έχουν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, έχουν τις πολεοδομικές μελέτες, έχουν τις πράξεις εφαρμογής. Επί 30 χρόνια έχουμε δουλέψει σε όλα αυτά. Ωραία. Ερχόμαστε λίγο στο θέμα της νέας σας ιστοσελίδας, όπου κάθε επισκέπτης που περιηγείται στη νέα αυτή ιστοσελίδα αντιλαμβάνεται αμέσως ότι είναι κατασκευασμένη με πολύ προσεγμένο τρόπο. Αναβλύζει άφθονο χιούμορ, ειδικά σε ό,τι αφορά στον κλάδο των μηχανικών και των τοπογράφων και ξεπερνά κατά πολύ μια απλή παρουσίαση μιας εταιρείας στο διαδίκτυο με μόνο σκοπό να προσελκύσει επισκέπτες, παύλα πελάτες. Πείτε μας λίγα πράγματα για το περιεχόμενο της νέας αυτής ιστοσελίδας και σε ποιους απευθύνεται. Σε όλους. Καταρχήν, κυρίως στους μηχανικούς, κατά δεύτερο λόγο στους κυλκισιώτες, αλλά και θα μπορούσα να πω σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το επάγγελμά μας, θα βρουν όμως πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με αυτή την ιστοσελίδα. Αρθρώνεται σε τρεις άξονες. Η μία είναι το γραφείο μας. Το γραφείο μας με τα πρόσωπα, τους συνεργάτες, τους πελάτες μας. Είναι το κλασικό μοτίβο μιας ιστοσελίδας εταιρείας στην αρχή, γιατί μεταλλάζουν τα πράγματα. Φυσικά υπάρχει μια αναφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό μας. Ο εξοπλισμός είναι πολύ απαραίτητο στοιχείο στη δουλειά των τοπογράφων. Και ένας αναλυτικός κατάλογος των μελετών που έχουμε πονήσει στα 32 αυτά χρόνια. Από εκεί και πέρα, εκτός από την επαγγελματική μας δραστηριότητα, υπήρχε μια δραστηριοποίηση στον τομέα του πολιτισμού, πάντα μας ενδιέφερε, και εκεί υπάρχουν οι ενότητες για το συγγραφικό έργο, κυρίως το δικό μου, αλλά και σε αυτό που συμμετείχαμε, όπως η προσπάθεια για το περιοδικό το μηχανικό το πρίσμα, που συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι και όχι μόνο, για τις εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώσαμε ή απλώς συμμετείχαμε και τη συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την οποία διατηρήσαμε και μετά την αποφύτησή μας, είτε συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, είτε βοηθώντας στην εκπόνηση κάποιων διατριβών μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών που είχαν πάντα σχέση με το Κιλκής,
Οπότε υπάρχει και εκείνη η αναφορά. Από εκεί και πέρα ο δεύτερος άξονας είναι το κλικής. Το κλικής δεν μπορούσε να λείπει. Υπάρχει η παράθεση ενός φωτογραφικού αρχείου, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και το οποίο αρθρώνεται σε αρκετές επίσης ενότητες, οι οποίες έχουν σχέση με τη δουλειά των μηχανικών. Μας ενδιαφέρει το οικοδομικό απόθεμα που υπάρχει, τα αξιόλογα κτίρια του Κλικής, επομένως η πρώτη κατηγορία των φωτογραφιών που υπάρχουν είναι είτε οι κατοικίες ή αστικές, αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν από την ΕΑΠ, από το Ταμείο Πρόνοιας, από την αυτοστέγαση των προσφύγων, είτε οι ιδιωτικές κατοικίες της ελίτ, ας το πούμε έτσι, του Κλικής, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή της Μητροπόλεως με στοιχεία εκλεκτιστικά, και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι είναι παραδοσιακή κατοικία στη Γουμένησα και στους ορεινούς οικισμούς του Πάικου, όπου εκεί έχουμε εξαιρετικά δείγματα της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής, της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, όπως λέμε, με πτήσματα που έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά, που είναι η πλατιμέτωπη κατοικία με χαγιάτι, που είναι το Σαχνισί, που είναι η διαμόρφωση της ίδιας της κατοικίας για τις ανάγκες τις επαγγελματικές και κυρίως την ενασχόληση με το κρασί και το μετακροσκόλικα, εργασίες που μεταφερόνταν στο σπίτι. Φυσικά υπάρχει η ενότητα για τα δημόσια κτίρια που μας ενδιαφέρει, είναι το πρόσωπο της πόλης ή των πόλεων και των οικισμών. Υπάρχουν τα θρησκευτικά ιδρύματα, οι εκκλησίες. Ξέρετε, υπάρχουν 38 μεταβυζαντινές εκκλησίες στο Κλικής, σε αρκετά καλή κατάσταση. Όταν λέμε τα Βυζαντινές, εννοούμε τις εκκλησίες οι οποίες έχουν ανοικοδομηθεί μετά το 1830. Και φυσικά υπάρχει πάντα μία μικρή αλλά περιεκτική περιγραφή της ίδιας της τυπολογίας και της μορφολογίας αυτών των κτηρίων. Υπάρχει μία ενότητα για τα προβιομηχανικά κτίρια και τέλος πάντων μπορώ πολύ χοντρικά από τις 12 αυτές ενότητες των φωτογραφιών να σας πω ότι οι περισσότερες αναφέρονται στο δομημένο και οι υπόλοιπες στο φυσικό περιβάλλον. Η δεύτερη ενότητα της συλλογής μας, του αρχείου του K4, είναι τα ταχυδρομικά δελτάρια, λεγόμενες carte postale. Μια συνήθεια την οποία και ένα πάθος που ξεκίνησε από τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, τον συνεταίρο μας που έχει φύγει, όπου έχουμε συγκεντρώσει τέτοια δελτάρια για το Κλικής, λίγα βέβαια αλλά σημαντικά. Και τέλος, στην ενότητα του Κλικής υπάρχει κατηγορία με τους χάρτες και τα σχέδια. Παραθέτουμε τα ρημποτομικά σχέδια της πόλης του Κλικής, ξεκινώντας από το πρώτο σχέδιο του 1916, τα σχέδια του Τριού, φτιαγμένα το 1922, όταν αυτός ο Άγγλος αρχιτέκτονας δούλευε στην Υπηρεσία Νοικοδόμησης Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά έκανε και την πολυοδομική μελέτη του Κλικής, τα σχέδια της ΕΑΠ από το 1930, σχέδια οικισμών από το 1919 μέχρι το 1920 και φυσικά τα πολλά σχέδια του Κλικής στη συνέχεια από την πολυοδομική μελέτη του 1985, καθώς και σχέδια οικισμών, την πολεοδομική μελέτη των οποίων έχει εκπονήσει το γραφείο μας. Όσο για τους χάρτες, υπάρχει μια σειρά χαρτών, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι τα γνωστά φύλλα της General Card του Αυστριακού Γεωγραφικού και Σαρβασιλικού Ινστιτούτου της Βιέννης, στο οποίο περιέχονται και τα φύλλα του Κλικής. Συνολικά τα φύλλα του Κλικής σε κλίμακες 1 προς 50.000 είναι 16 που αφορούν την περιοχή μας όλο τον ομό. Τα έχουμε μεταφέρει, όπως επίσης έχουμε μεταφέρει και τους και μεταγενέστερους χάρτες, ακόμα και θεματικούς χάρτες που αφορούν τον ομό μας. Νομίζουμε ότι αυτό το χαρτογραφικό υλικό είναι ενδιαφέρον και θα προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε συνεχώς. Τώρα η μεγάλη κατηγορία είναι η τρίτη. Είναι ο τεχνικός πολιτισμός. Εκεί πλέον θεωρήσαμε ότι υπάρχει ίσως ένα κενό σε αυτό το κομμάτι που
δεν έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Ξέρετε, εμείς οι μηχανικοί είμαστε άνθρωποι των αριθμών και των σχεδίων. Οι σχέσεις μας με τον πολιτισμό βεβαίως είναι ορατή παντού. Ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι δημιούργημα των μηχανικών. Αυτό όμως δεν έχει καταγραφεί. Ή δεν έχει καταγραφεί επαρκώς. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν ένα κομμάτι αυτής της προσφοράς των μηχανικών να περάσει στον υπόλοιπο κόσμο για να δει τελικά πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε το εξής, ότι για να παρουσιάσουμε αυτή την ιστορία του τεχνικού πολιτισμού θα μπορούσαμε να το κάνουμε αρχικά μέσα από ένα φωτογραφικό υλικό, το οποίο επίσης είναι σπάνιο. Δεν ξέρω γιατί, ενώ υπάρχουν τόσα τεχνικά έργα που τα βλέπουμε γύρω μας. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι δημιουργήμα των μηχανικών, τα σπίτια που κατοικούμε, οι δρόμοι που κυκλοφορούμε, οι γέφυρες, τα πάντα. Όμως η κατασκευή αυτών των έργων δεν έχει αποτυπωθεί από τους μεγάλους Έλληνες φωτογράφους ή και από ερασιτέχνες φωτογράφους. Έτσι προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε αυτό το υλικό ταξινομημένο σε ενότητες. Και μάλιστα οι ενότητες που υπάρχουν ξεκινάνε πρώτα με τους δημιουργούς, με τους μηχανικούς. Με τους πρώτους μηχανικούς στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξαναδεί ο κόσμος ότι αυτή η χώρα φτιάχθηκε από την συνεισφορά κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Από τους Έλληνες μηχανικούς που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό και μετά την Επανάσταση ήρθαν στην Ελλάδα, στα Μάτς Κλεάνθης. Μαζί με τον Σάουμπερτ σχεδιάσανε την Αθήνα το 1832. Ο Τσέντερ, ο Φιντελίκος Τσέντερ, από τους βαβαρούς αξιωματικούς, ήταν ο πρώτος διευθυντής του Πολυτεχνικού Σχολείου, του αντίστοιχου Πολυτεχνείου που λέμε. Υπήρχαν πολλοί αξιόλογοι αρχιτέκτονες από τα μέσα μέχρι τα τέλη του 10ου αιώνα, ξένοι. Ο Θεόφιλος Χάνσεν, για παράδειγμα, οι οποίοι ήρθαν, δουλέψαν και μας άφησαν ένα εξαιρετικό έργο με τα χαρακτηριστικά του ύστερου κλασικισμού. Και από εκεί και πέρα περνάμε πια στον επόμενο αιώνα με τους μεγάλους, τους σπουδαίους αρχιτέκτονες, με τον Πικιόνι, με τον Άρη Κωνσταντινίδη. Όλες λοιπόν οι προσωπογραφίες και ένα σύντομο βιογραφικό αυτών υπάρχει μέσα στη συνιστοσελίδα μας, όπως υπάρχει μια δεύτερη ενότητα που αφορά τους τοπογράφους. Πώς να το κάνουμε. Είναι σαν να λέμε φόρος τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και φόρος τιμής, αλλά και νομίζω πολύ ουσιαστικό, γιατί θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να μάθει, να μάθουν οι αμύητοι κάτω από ποιες συνθήκες δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό βεβαίως μπορεί να το δουν και μέσα από τα κείμενα που παραθέτουμε. Για παράδειγμα, στην ενότητα των κειμένων έχω τον πρώτο τριγωνισμό της Ελλάδας του 1829-1832, όταν ήρθε η αποστολή, η επιστημονική αποστολή του Μεζόνος στο Μοριά, μαζί με το στρατιωτικό τμήμα. Ήρθαν μαζί και επιστήμονες και τοπογράφοι, οι οποίοι κάνανε τον πρώτο τριγωνισμό της Ελλάδας, και με βάση αυτόν τον τριγωνισμό που περιγράφω πώς έγινε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τυπώθηκε σε 16 φύλλα στο Παρίσι ο πρώτος χάρτης της Ελλάδας το 1852. Ίσως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη δουλειά. Σε ένα άλλο κείμενο που παραθέτω γράφω για τον πρώτο και τον δεύτερο δρόμο που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα. Και εκεί βλέπουμε όλη την κακοδαιμονία στην κατασκευή των τεχνικών έργων, που ξεκινάνε με λιματικούς προϋπολογισμούς, και αυτό έχει σαν συνέπεια την κακή κατασκευή που μετά από λίγα χρόνια κάνει τους δρόμους αδιάβατους και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον αρχικό προϋπολογισμό με πρόσθετες δαπάνες συντήρησης ή επισκευής. Εκτός από το φωτογραφικό υλικό, το οποίο ταξινομείται σε διάφορες ενότητες, δηλαδή υπάρχει μια ενότητα για τα τεχνικά έργα, τα οποία επίσης τα διαμοιράζω στα συγκοινωνιακά έργα και στα υδραυλικά έργα. Και φυσικά σε όλα αυτά υπάρχει και η αναφορά στον Κλικής. Υπάρχει ένα φωτογραφικό υλικό με τους μηχανικούς και τα έργα που έγιναν στον Κλικής. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, κάποια αντίστοιχη προσπάθεια και πρωτοβουλία στον ελλαδικό χώρο που να καλύπτει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε?
Συνολικά όχι. Συνολικά θα όχι. Να πούμε ότι έχετε συμβάλει με πολύτιμο τρόπο στην ανάδειξη. Θα σας έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν ενότητες στην ιστοσελίδα οι οποίες εξόφθαλμα δεν υπάρχουν πουθενά. Για παράδειγμα, ο τομέας των γεωλογραφιών. Είναι δημοσιευμένη στη σελίδα μας η μεγαλύτερη συλλογή γεωλογραφιών που αφορούν τους μηχανικούς από τον 19ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Να φανταστείτε ότι με την αναδίφιση των παλαιών εφημερίδων έχουμε αλλιεύσει γεωλογραφίες από εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, από το Άστι, από τον Ασμοδαίο, με τον Πατριάρχη της Ελληνικής Γεωλογραφίας τον Άνινο, και έχουμε περάσει φυσικά στους μεγάλους γεωλογράφους του 20ου αιώνα, ξεκινώντας από τον Φωκίωνα Δημητριάδη, το μεγαλύτερο κατά την άποψή μου Έλληνα γεωλογράφο, τους μεγάλους σπουδαίους σκητσογράφους μετά τον πόλεμο, που γράψαν σε διάφορες εφημερίδες. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, να δούμε την οπτική αυτών των ανθρώπων, αλλά και το θάρρος αυτών των ανθρώπων στο να πούνε κάποια πράγματα για τα τεχνικά έργα που δύσκολα θα τολμούσε η πένα των δημοσιογράφων να τα αγγίξει. Νομίζω ότι η συλλογή των γεωλογραφιών επίσης πρέπει να είναι περισσότερες από 400 και μάλιστα είναι κατανεμημένες πάλι σε θεματικές ενότητες από την δόμηση, την πολεοδομία, το περιβάλλον. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και επειδή ξέρετε ότι η γεωλογραφία χάνει μεγάλο μέρος της αξίας της από την επικαιρότητα που λείπει. Μια γεωλογραφία φτιάχνεται για ένα συγκεκριμένο συμβάν μιας χρονικής στιγμής, το οποίο όμως δύσκολα μπορεί να το αναγνωρίζει κάποιος. Για παράδειγμα, έχω μια γεωλογραφία του 1896 στο Άστι, το οποίο κάνει ένα παραλληλισμό μεταξύ των τριγωνιών ενός κυνηγού που δεν μπορεί να τα βρει και σαν θυράματα, και των τριγώνων της γεωδετικής αποστολής. Η γεωδετική αποστολή όταν είναι στο 1896 η Αυστριακή με τον συνταγματάρχη Χάρλα έκανε τον πρώτο τριγωνισμό της Ελλάδας. Σε αυτό υπάρχει πάντα κάθε από κάθε γεωλογραφία μια υποσημείωση το τι θέλει να πει ο σκητσογράφος. Ας πούμε στις γεωλογραφίες της πρωίας του 1927 δείχνουν τον Ιωάννη Μεταξά πίσω από έναν οδοστρωτήρα. Περισσότεροι ίσως δεν θα καταλάβουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όμως αυτό το γεγονός που περιγράφεται στη γεωλογραφία ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν η περίφημη οδοποιία Μακρύ και τα σκάνδαλα που είχαν προκύψει με υπόνοιες για χρηματισμό των πολιτικών που οδήγησε στην κατάρρευση της οικουμενικής κυβέρνησης, στην παραίτηση του Παπαναστασίου και τελικά στην πτώση συνολικά της κυβέρνησης Τσαλδάρη. Υπάρχουν αυτές οι επεξηγήσεις, νομίζω θα βοηθήσουν πολύ τους χρήστες και τους αναγνώστες. Μην τα πούμε όμως όλα τώρα, γιατί όχι, βέβαια, πρέπει να δουν και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. Και έχουν πολλά να δουν. Και έχουν πάρα πολλά να δουν, η αλήθεια είναι αυτή. Μιλήσατε πριν για τις φωτογραφίες, οι οποίες κατέχουν μεγάλο μέρος στην ιστοσελίδα. Αυτές όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό σας αρχείο. Και δεν μιλάμε για ένα απλό αρχείο, μιλάμε για ένα αρχείο τεράστιο και σε όγκο, αλλά και σε αξία. Θα πρέπει να είστε πολύ περήφανος για αυτό το αρχείο. Έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν δουλέψει και έχουμε δώσει αρκετά για αυτό και το αρχείο. Και χιλιάδες εργατόρες, φαντάζομαι, θα και, πρέπει και εργατόρες και μια σημαντική δαπάνη, ξέρετε. Το να είσαι συλλέκτης σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτεις και μεγάλο παλάντιο, που δεν είναι. Αυτό δεν συνέβαινε στην περίπτωσή μας. Υπάρχουν φωτογραφίες, θυμάμαι οι πρώτες φωτογραφίες που έφερα από την Γαλλία, έφερε η φίλη μου η Κική Καυκούλα η αείμνηστη, στήξαν αρκετά, αλλά για πρώτη φορά, γιατί στη συνέχεια από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας διαδικτυακά
δόθηκε η δυνατότητα στον κόσμο να δει φωτογραφίες αυτής της περίοδου από την παρουσία της Αντάντ στο Κιλκίς. Εκείνες οι φωτογραφίες όμως ήταν πολύ σημαντικές και ιδιαίτερα ακριβές. Ξέρετε, είχαμε ένα πρόβλημα πάντα, δηλαδή στις δημοπρασίες οι τιμές μερικές φορές ανέβαιναν. Θυμάμαι μια φορά ήμασταν με τον Κώστα και είχε έρθει ένας πολιτής ο οποίος μας είχε δείξει μια φωτογραφία του Μήλου του Σαμαρά του 1908. Του λέμε πόσο, λέει 30. Κοιταχτήκαμε με τον Κώστα, τότε να φανταστείτε πέραμε 2000 στο τοπογραφικό με δήλωση το 651. Του λέω Κώστα, πολλά είναι. Πάντα μου το χτύπαγε. Πώς τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Ναι, αυτή την ευκαιρία. Που δεν ήταν ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού το χρωστάω στον κόσμο, στους συμπολίτες μας, σε φίλους οι οποίοι μου το έχουν εμπιστευτεί. Πάντα αναγράφω το ονόματα αυτών των ανθρώπων και ξέρετε έχω και την αίσθηση γιατί πολλοί από τους πρωταγωνιστές αυτών των φωτογραφιών έχουν φύγει ότι τους δίνεις μια αίσθηση αιωνιότητας όταν τους αναφέρεις γιατί συνήθως έχουμε μάθει να ασχολούμαστε με τους μεγαλόσκυμους. Εμένα με ενδιαφέρει ο απλός κόσμος, ο κόσμος της εργασίας, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, αυτούς θέλω να δείξω και την πόλη μου μέσα από αυτό το παλιό φωτογραφικό υλικό. Ανανεώνεται το αρχείο ακόμα και σήμερα? Το αρχείο, η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να το ανανεώσω, είναι ήδη τεράστιο. Ένα μόνο μέρος αυτού του υλικού παρουσιάζω στο σελίδα. Το άλλο καταλαβαίνετε ότι το κρατάω για μια επόμενη δουλειά που έχω στα σκαριά. Θα τα πούμε αυτά μετά. Αλλά και στην ιστοσελίδα κάναμε το εξής. Πέρα από τις παλιές φωτογραφίες φροντίσαμε σε κάθε οικισμό του Κιλκής πηγαίνοντας με τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης είναι ο οδηγός για τις πιο επικίνδυνες αποστολές, να φωτογραφίσουμε ό,τι αξιόλογο από το παρελθόν υπάρχει. Λίγο ωραία. Επανερχόμαστε τώρα στην ιστοσελίδα. Μια εξίσου ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα πολύ διασκεδαστική ενότητα στην νέα αυτή ιστοσελίδα είναι και αυτή του «Είπαν για μας». Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, είπαν για σας μεγάλες φυσιογνωμίες της Ελλάδας και όχι μόνο, από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών και των γραμμάτων, ακόμα και τηλεοπτικοί χαρακτήρες όπως ο Δούκας Σεβαστός και ο Γιάνγκος Δράκος. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Ήταν η ανάγκη να γελάσουμε. Ξέρετε, περνάμε δύσκολα. Όλο αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, είναι απίστευτα δύσκολο και πιθανώς χρειαζόμαστε αντισώματα γέλιο. Προσπάθησα λοιπόν και με αυτή την ενότητα, δεν είναι όμως η μοναδική γελιογραφική. Στην ουσία η πρώτη γελιογραφική είναι ο κινηματογράφος, η μηχανική στον κινηματογράφο, όπου εκεί παροδείται μια σειρά ελληνικών ταινιών όπου συμμετέχουν φυσικά μηχανικοί. Και υπάρχουν και οι υπόλοιπες ενότητες με τους τοπογράφους στην Αρχαία Ελλάδα, με τους τοπογράφους στην Παλαιά Διαθήκη, με τους τοπογράφους στην Επανάσταση του 21, πάντα τοπογράφοι στα παλιά αναγνωστικά, και με μια δόση χιούμορ που μάλλον εκτιμιέται, γιατί από αυτό που ακούω πρέπει να έχει αρέσει αρκετά. Έχει αντίκρισμα αυτό που λέω. Ναι, έχει αντίκρισμα. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Προσπαθούμε να περάσουμε καλά, το γέλιο μας χρειάζεται. Όπως είπατε, χρειαζόμαστε και αντισώματα στο χιούμορ, το πιο βασικό. Λοιπόν, θεωρείστε σήμερα και όχι άδικα ένας από τους κυριότερους συγγραφείς της τοπικής ιστορίας του Κιλκής. Βιβλία σας κοσμούν βιβλιοθήκες σχεδόν όλων των κιλκισιωτών. Πώς ξεκίνησε η μακρά αυτή η σχέση με την τοπική ιστορία και γιατί? Ναι, αυτό ήταν πολύ περίεργο. Το 1994 είχα αναλάβει μία αποτύπωση κτηρίων και ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έκανα με το ΑΠΘ, τα πάνω στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, με τα οποία
όλο το υπάρχον χαρτογραφικό υπόβαθρο που ήταν σε διαφορετικά προβολικά συστήματα θα μπορούσε να μεταφερθεί στην προβολή που χρησιμοποιούσαμε τότε, την τάχμη τριών μοιρών, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε την εξέλιξη της πόλης. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του ερευνητικού προγράμματος. Και το δεύτερο κομμάτι του ερευνητικού προγράμματος ήταν η μέθοδη μαζικής αποτύπωσης σε σχέση με την ταχύτητα και την ακρίβεια τέτοιων κτίριων. Έτσι θα μπορούσαμε, έχοντας αυτά τα στοιχεία που καταγράψαμε, ακόμα και εάν αυτά τα κτίρια που αποτυπώσαμε είχαν καταστραφεί, να μπορέσουμε να τα ξαναποκαταστήσουμε όπως ήταν. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, υπήρχε και μια μικρή περιγραφή για κάθε κτίριο. Αυτό άρεσε. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι από τη δουλειά μας, το οποίο ήταν πολύ πρωτοποριακό, δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Άρεσε όμως η ιστορία των κτηρίων. Και τελικά, μέσα από αυτή την ιστορία, γιατί τελικά, σαν πολεοδόμος, ουσιαστικά το αντικείμενό μου είναι πολεοδομικό. Εγώ είμαι μελετής στην κατηγορία 2 στις πολεοδομικές μελέτες. Δεν μπορείς να κάνεις μια ουσιαστική μελέτη αν δεν έχεις γνώση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου. Όπως μας λέγανε στο Πανεπιστήμιο, η πολεοδομία είναι η προβολή της κοινωνίας στο έδαφος. Πρέπει να τη γνωρίζεις. Και τελικά, μέσα από αυτή την ενασχόληση για το αντικείμενο της δουλειάς μας, που απαιτούσε τη γνώση της ιστορικής εξέλιξης και του μετασχηματισμού είτε ολόκληρων οικισμών, είτε κάποιων συνόλων, είτε ακόμα και μεμονωμένων κτηρίων, προέκυψε όλη αυτή η ιστορία πια της καταγραφής της ιστορίας. Αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό έγινε στην Γουμένισσα, εκεί είχαμε κάνει μια παρόμοια μελέτη για την πολεοδομική εξέλιξη των οικισμών του Πάικου, νομίζω δεν υπάρχει. Και πάντα σκεφτόμουν το εξής, έλεγα, ωραία, υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες είναι γνωστές για την αρχιτεκτονική τους. Και φυσικά μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής να μπορέσουν να έχουν και οικονομικά ωφέλη. Θυμάμαι όταν είχαν γίνει τα εγκαίνια του Βαλκανικού Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στη Βέρεια που ήμουν καλεσμένος, είχα πληροφορηθεί ότι ο Δήμος είχε αγοράσει 10 κτίρια στην Εβραϊκή Συνοικία και στη Χριστιανική, στην Κυριώτησα και στην Παρμπούτη, τα που είχε αποκαταστήσει. Σκέφτηκαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι εκτός από το Ροδάκινα μπορούσαν να πουλήσουν και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Και λέω ότι εμείς, οι οποίοι έχουμε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον στους οικισμούς του Πάικου, γιατί να μην κάνουμε το ίδιο. Καταγράφοντας τα κτίρια που υπάρχουν, μπορούμε να έχουμε ένα διαβατήριο στον έξω κόσμο που μπορεί να ταξιδέψει αυτή η περιοχή, να προσελκύσει κάποιους ανθρώπους και να έχει πλέον εκτίματα για τον τόπο. Αποτελείται τον ηθήνοντα νου πίσω από αρκετές αξιόλογες εκδόσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρωτοποριακό για την εποχή του περιοδικό Πρίσμα, τον υδάτινο κόσμο του Κλικής, την πολεοδομική εξέλιξη αξιόλογα κτίρια της περιοχής Γουμένισσας, Κιλκής 1914-1934, η ταυτότητα της πόλης μέσα από το Δημοτικό Αρχείο και τους δύο τόμους φυσικά του χρονικού του Κιλκής 1914-1940. Ποιο πόνημα σας ξεχωρίζεται ως το πιο δύσκολο, το πιο επίπονο? Το χρονικό. Σαφώς το χρονικό. Γιατί στο χρονικό θα έπρεπε να περιηγηθώ σε έναν απίστευτο αριθμό σελίδων μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη διαδικτυακά, γιατί δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ένα τέτοιο υλικό, 16 εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας από το 1913 μέχρι το 1940 και φυσικά κυρίως από την Βιβλιοθήκη της Βουλής, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και πόσο τεράστιος είναι ο όγκος του υλικού. Δηλαδή μπορούσαν να περάσουν εβδομάδες ολόκληρες ψάχνοντας τις εφημερίδες στα τυφλά, γιατί δεν υπάρχει ευρετήριο λιματικό να πεις ότι ξέρεις θα γράψω τον όρο Κιλκής ή τον όρο που με ενδιαφέρει και θα με παραπέμψει. Οπότε ψάχνεις στα τυφλά.
Ανακάλυψα φυσικά ότι υπήρχαν πολλές κρυφές εφημερίδες και το λέω για τους ερευνητές που ενδιαφέρονται. Για έναν ακατανόητο λόγο η Βουλή δεν έχει βγάλει όλους τους κωδικούς των εφημερίδων που υπάρχουν μετά το 1940, οπότε και για κάποιες εφημερίδες και προγενέστερες, και φυσικά δεν στηριζόταν και σε κάποιον αλγόριθμο για να μπορούσα να ανακαλύψω τη σχέση που υπάρχει για να πάω σε αυτές τις εφημερίδες. Τέλος πάντων, σας τα λέω πολλά. Βρήκα τον τρόπο, βρήκα το υλικό. Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι από το υλικό που βγήκε, το υλικό το οποίο ήταν χαμένος σκόπος και δεν είχε τίποτα για το Κλικίς, γιατί ξέρετε, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ασχολιόταν κάποιοι με την πόλη μας ή με την περιοχή μας. Εκείνο και αν ήταν τεράστιο, και αυτό δεν μπορεί να το δει ο κόσμος, το ξέρω όμως εγώ. Έτσι. Τοπογράφος ή συγγραφέας, πού κλείνει η ζυγαριά? Και τα δύο. Πιο πολύ κάτι δεν υπερισχύει το άλλο. Κοιτάξτε, το τοπογράφος είναι το ζήν. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσουμε. Τα υπόλοιπα είναι το εύζην. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Η εμπειρία σας ως ερευνητή, πέρα από διαμφισβήτητη, είναι και αξιοζήλευτη. Κοιτώντας το σημερινό, το νεαρό ερευνητή, ποια συμβουλή θα του δίνατε? Ποιες είναι εκείνες οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχει ώστε να κάνει τη διαφορά? Νομίζω το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να έχει ένα βασικό προσόν. Να ξέρει να πετάει το υλικό του. Υλικό που μάζεψε με πολύ κόπο. Όταν ψάχνεις και ανακαλύπτεις πράγματα με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, που έχεις αφιερώσει πολύ χρόνο για να το βρεις, τα θεωρείς πολύ σημαντικά. Δεν είναι όλα σημαντικά. Επομένως, κάποια από αυτά θα πρέπει να κρατήσεις, κάποια θα πρέπει να πετάξεις, ώστε αυτό το υλικό που θα μοιραστείς με τον κόσμο να είναι και το σημαντικό. Αυτό είναι το πρώτο. Φυσικά χρειάζεται τεράστια υπομονή, να ξέρει ότι το αποτέλεσμα της έρευνάς του ενδεχομένως να μην του δώσει τα αποτελέσματα τα οποία ονειρεύεται, αλλά να το κάνει, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να επιμείνει και κάποια στιγμή αυτό που αξίζει θα το βρει. Μιλήσατε πριν ότι κάτι ετοιμάζεται στα Σκαριά. Ποιο είναι το επόμενο project, θα λέγαμε, του Θανάση Βαφιάδη? Ναι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα όμως, γιατί αυτή η ιστοσελίδα με κούρασε πάρα πολύ. Πόσο καιρό σας πήρε να την ετοιμάσετε? Δεν μπορώ να υπολογίσω, γιατί δούλευα ταυτόχρονα και το άλλο το project που θα πούμε. Σίγουρα είναι 2 χρόνια. Σίγουρα είναι πάρα πολλές ώρες. Και ειδικά το τελευταίο τρίμηνο, όταν αποφάσισα πλέον ότι πρέπει επιτέλους να βγει, ήταν ένας χρόνος συμπυκνωμένος. Το άλλο τώρα, το άλλο αφορά τον κόσμο της εργασίας. Πάντα με ενδιαφέρει ο κόσμος της εργασίας. Επομένως, από τη στιγμή που το βιβλίο έχει πεθάνει για μένα, ξέρετε, το βιβλίο σήμερα στην Ελλάδα είναι ιστορήματα μόνο. Λίγο ζαχαρωμένα με ιστορία, με λίγο αίσθημα, αλλά ο κόσμος και καλά κάνει, προτιμάει τη λογοτεχνία, θέλει κάτι ανάλαφρο. Δεν θέλει δύσκολα πράγματα. Επομένως, το βιβλίο έρευνας έχει τελειώσει. Αυτό που σχεδίαζα να κάνω, ένα μεγάλο βιβλίο για τα επαγγέλματα στην Ελλάδα, τα χειρονακτικά επαγγέλματα, δεν βλέπω πως θα προχωρήσει. Μπορώ όμως να το κάνω σε μια ιστοσελίδα στο όχι αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά. Έχετε το υλικό? Έχω πάρα πολύ υλικό και νομίζω ότι θα είναι και καλή. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία σε κάθε εγχείρημα που ξεκινάτε και φυσικά και στην ιστοσελίδα σας. Να είστε καλά. Μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα. Κάναμε και μια εταιρική σελίδα Facebook, ώστε να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία, οπότε μπορείτε να την επισκεφτείτε και εκεί. Υπάρχουν και αναρτήσεις στη σελίδα του Facebook που δεν περιέχονται στο site του K4, οπότε και από τα δυο μαζί μπορείτε ίσως να βρείτε πράγματα που θα σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.